Γνωστά βιβλία του BookTok, αν αξίζουν το hype ή όχι. Πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσω με το Bride της Sally Hazelwood, γιατί είναι και από τα πιο hot πρόσφατα βιβλία που κυκλοφορούν στο BookTok και να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν συνολική εικόνα. Αλλά αν το πάρω λίγο πιο μεμονωμένα και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, θα έλεγα ότι μου άρεσε από τη μέση και μετά. Ουσιαστικά έχουμε ένα βρικόλακα και ένα λυκάνθρωπο, οι οποίοι αναγκάζονται να παντρευτούν και τελικά προφανώς βλέπουμε πώς εξελίσσεται όλος αυτός ο γάμος τους. Σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ, λάτρεψα το paranormal στοιχείο. Γενικά οι χαρακτήρες μερικές φορές ήθελα να τους πνίξω, αλλά κάποιες άλλες ήμουν σε φάση yes, ξέρω εγώ. Εντάξει, κλασική Sally Hazelwood, τα βιβλία της κυλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Απλά επειδή από το 50% και μετά μπήκαμε στο ψητό, νιώθω ότι εκεί άρχισε το βιβλίο να παίρνει μπρος. Οπότε ναι, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ότι αξίζει το hype του και ένα 4 στα 5 είναι αρκετά τίμιο. Συνεχίζω με Sally Hazelwood και θα πω για το Rua Mat, που είναι νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μας έχει συνηθίσει η Alice. Συγκεκριμένα αυτό είναι ένα πιο young adult βιβλίο. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το σκάκι. Βλέπουμε ορολογίες, βλέπουμε πώς γίνεται στο εξωτερικό το σκάκι, πώς γίνεται τα τουρνουά, τα πάντα όλα. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου έλειψε καθόλου το romance. Ίσα-ίσα δεν ένιωθα κιόλας ότι το χρειαζόμουν μέχρι που τελικά εμφανίστηκε στο βιβλίο. Για τους δύο χαρακτήρες που βλέπουμε το romance ουσιαστικά, μου άρεσαν πάρα πολύ, είχαν τέλεια χημεία μεταξύ τους και φανταστικό και το πώς τελείωσε το βιβλίο, ουσιαστικά πώς γράφτηκε το τέλος. Θα το δείτε, δεν θέλω να σας πω και να σας κάνω spoiler, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, το θεώρησα πολύ έξυπνο. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν ωραίο, θεωρώ ότι αν το χωρίσουμε στα τρία, το δεύτερο μέρος είναι αυτό που έδωσε τα περισσότερα και που σε έκανε hooked στο βιβλίο. Το πρώτο μέρος ήταν πάρα πολύ ωραίο, λίγο πιο εισαγωγικό, ωστόσο γίνονται πράγματα. Το τρίτο μέρος ήταν λίγο πιο έτσι και έτσι, ήθελα να δω λίγο περισσότερο μεταξύ τους και ήθελα να δω και μια παρτίδα σκάκι ολόκληρη μεταξύ τους. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα το βάλω ένα 4 στα 5 και είναι ιδανικό για ηλικίες από 9 και πάνω. Το επόμενο βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το Grand Master of Demonic Elevation και το συγκεκριμένο το διαβάζω τώρα. Έχει και art στο εσωτερικό και εδώ πέρα αλλά και κατά τη διάρκεια του βιβλίου, όπως ας πούμε εδώ, και η γραμματοσειρά είναι κάπως έτσι. Υπάρχει μόνο στα αγγλικά και παιδιά το λατρεύω. Δεν το έχω τελειώσει, okay, ναι, αλλά μπορώ να σας πω ότι αξίζει το hype του και με το παραπάνω ήδη από τις πρώτες σελίδες και ανυπομονώ πάρα πολύ να το τελειώσω και να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Το επόμενο βιβλίο είναι το Powerless. Και ναι, έχουμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Μάλιστα, ξέρουμε ότι θα μεταφραστεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Λέγεται το δεύτερο εξάμηνο του 24, ωστόσο δεν έχει βγει κάποια σίγουρη ημερομηνία ακόμη. Το συγκεκριμένο το έχω κάνει και reading vlog σε shorts. Το έχω ανεβάσει και εδώ στο YouTube αλλά και στο TikTok. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ωστόσο δεν ξετρελάθηκα τόσο μα τόσο πολύ όπως άλλοι που ακούω, δηλαδή περίμενα πολύ περισσότερο, κυρίως βασικά γιατί ξέρετε πόσο πολύ λατρεύω τα Hunger Games και τους Αγώνες Πείνας. Τα λατρεύω, τα αγαπώ, τα έχω διαβάσει πολλές φορές, τα έχω δει 100.000 φορές, ζω για αυτά τα βιβλία. Οπότε το συγκεκριμένο, επειδή έμοιαζε πάρα πολύ με το Hunger Games και αν έχεις διαβάσει Hunger Games θα το καταλαβαίνεις αμέσως, χωρίς όμως να έχει την τραγικότητα και την έγκλη των Αγώνων Πείνας, των αγώνων σαν αγώνες όντως, ένιωσα λίγο περίεργα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω ακριβώς. Αλλά ενώ άξιζε πάρα πολύ για μένα, ήταν πάρα πολύ ωραίο και οι χαρακτήρες μεταξύ τους είχαν πάρα πολύ πλάκα. Είναι enemies του Lovers, ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι enemies επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή η κοινωνία τους έχει αναγκάσει να είναι. Είχαν ωραία λογοπαίγνια μεταξύ τους και πολύ ωραία quotes. Άξιζε σαν βιβλίο, απλά εγώ δεν μπόρεσα να ενθουσιαστώ τόσο πολύ, γιατί τα Hunger Games τα λατρεύω. Το επόμενο βιβλίο είναι το Αντίπαλο Δέος και σας έχω μιλήσει 100.000 φορές γι' αυτό, αλλά θα συνεχίσω να σας μιλάω γι' αυτό, γιατί το αγαπώ και δεν το βλέπω τόσο όσο του αξίζει. Η γραφή εδώ είναι εκπληκτική. Έχει να κάνει με πόλεμο και με θεούς, είναι πιο μαγικός ρεαλισμός από ό,τι φαντασίας και έχει πολύ έντονο το ρομαντικό στοιχείο. Ουσιαστικά είναι ένα ρομαντικό βιβλίο, αισθηματικό, με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού. Εδώ ακολουθούμε την Iris, η οποία αλληλογραφεί στέλνοντας γράμματα κάτω από την ντουλάπα της με έναν άγνωστο. Ωστόσο, ο άλλος που της απαντάει ξέρει ποια είναι η Iris. Έχουν τόσο σύνδεση μεταξύ τους που συνεχίζουν να αλληλογραφούν. Και είναι υπέροχο, παιδιά. Ειδικά από τη μέση και μετά που φεύγουμε και μπαίνουμε όντως μέσα στον πόλεμο και όντως σε όλες αυτές τις συνθήκες,
αλλάζει και γίνεται φανταστικό. Το δεύτερο βιβλίο θα κυκλοφορήσει από έκδοση Ψυχογιός. Σας το έχω εδώ το εξώφυλλο και την ημερομηνία για να το δείτε. Διαβάστε το, η γραφή είναι μαγική, σε ταξιδεύει, δεν υπάρχει παιδιά. Είναι τέρμα συναισθηματικό βιβλίο, υπέροχο, θα το προτείνω ξανά και ξανά. Από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα το 2023. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη Άννα Χουάν και συγκεκριμένα με τον Βασιλιά της Οργής. Έχει περάσει λίγος καιρός που έχει βγει το συγκεκριμένο βιβλίο, ωστόσο επειδή τώρα η 5η, 15 θα βγει το δεύτερο, θεωρώ ότι πρέπει να σας μιλήσω γι' αυτό και μιας και είναι πολύ γνωστό στο BookTok, ναι, θέλω να σας πω ότι αξίζει το hype του και με το παραπάνω. Το βάζω πάνω το Twisted Love, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο νιώθω ότι πάνε λίγο πιο γρήγορα από τα Twisted τα γεγονότα. Ακόμη έχουμε πολύ πλούσιους άντρες και ίσως και πλούσιες γυναίκες, δεν είναι απαραίτητα ότι θα έχουν λιγότερα χρήματα από τους άντρες. Έτσι κι αλλιώς η Άννα Χουάν γράφει για billionaires. Το συγκεκριμένο βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει καθονισμένο γάμο. Ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το setting, το ότι πρέπει να μένουν μαζί, αλλά ουσιαστικά είναι κάπως εχθροί και όλα αυτά. Μου το έβγαλε πάρα πολύ, κύλησε πάρα πολύ γρήγορα, τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Ανυπομονώ να διαβάσω για το επόμενο. Επίσης, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τη συγγραφέα από κοντά. Είναι γλυκύτατος άνθρωπος, υπέγραψε τα βιβλία μας και δεν μας ξεπέταξε. Δηλαδή, την ώρα που μας υπέγραφε, μας μίλαγε κιόλας. Ήταν φανταστική. Και μόνο που είναι τόσο καλός άνθρωπος και που προσπαθεί συνέχεια και συνέχεια να δίνει τον καλύτερο του σε αυτό, θεωρώ ότι αξίζει να διαβάσετε ένα από τα βιβλία της, έστω να δοκιμάσετε. Οπότε, από μένα είναι ένα μεγάλο, τεράστιο ναι. Άγγιξε τη φωτιά. Και ενώ το πρώτο, το Icebreaker, δεν μπόρεσα να το συνεχίσω, το άφησα και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να το πιάσω, αυτό εδώ μου τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον από την αρχή, το λατρεύω. Παιδιά, δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί θεώρησα ότι από το πρώτο ίσως η συγγραφέας να μου ταιριάζει, δεν ξέρω, αλλά το συγκεκριμένο μου έκανε μια σπίθα μέσα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και το reference. Αν δεν θέλετε να ξέρετε ποιο είναι το reference, πηγαίνετε 10 δευτερόλεπτα μπροστά. Που είδαμε με τη σειρά το Dreamland Billionaires, που έχουν το θεματικό πάρκο. Υπήρχε reference στο βιβλίο και το λάτρεψα. Είναι πολύ cute. Επίσης, εδώ πέρα, επειδή έχουμε και καλοκαιρινές διακοπές, είναι πιο ωραίο το mood. Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό μου αρέσει. Δεν ξέρω. Πάντως, μου αρέσει περισσότερο από το πρώτο. Οπότε, αν δεν σας άρεσε και εσάς το πρώτο, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό. Ίσως σας αρέσει καλύτερα. Και τέλος, έχουμε το όρκι που προδώσαμε. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το βιβλίο. Έχει και υπέροχες χρωματιστές σελίδες. Εδώ ακολουθούμε μια κοπέλα, της οποίας η αδερφή την απαγάγουν και αναγκάζεται να κάνει συμφωνία με τα εξωτικά για να τη σώσει, κάτι το οποίο δεν θα έκανε για κανέναν άλλο λόγο, σε καμία περίπτωση. Βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα σε δύο άντρες. Ναι, υπάρχει ένα love triangle και πρέπει να δει τι θα κάνει, θα ακολουθήσει την καρδιά της, θα μπορέσει να εμπιστευτεί κάποιον από αυτούς τους δύο άντρες, τι θα γίνει με τη συμφωνία που έχει με τα εξωτικά, τι θα γίνει με την αδερφή της, θα την πάρει πίσω. Τέλειο. Τέλειο, 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 τέλειο. Ακούω ότι το δεύτερο είναι ακόμη καλύτερο, οπότε ανυπομονώ να βγει από τις εκδόσεις Ψυχογιός για να το διαβάσω κι εγώ. Αυτό ήταν το βίντεο, ίσως λίγο βιαστικό, ίσως λίγο γρήγορο. Υπόσχομαι να είμαι πιο active πλέον στο YouTube. Το ξέρω ότι έχετε πολύ καιρό να με δείτε. Ελπίζω λίγο με τα shorts να κρατάω την επαφή. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, δεν είναι εύκολο πάντα να κάνω keep up και να ανεβάζω και post και βίντεο και τα πάντα όλα. Ξέρω όμως ότι έπρεπε εδώ να είμαι περισσότερο ενεργή και υπόσχομαι ότι στο σύντομο μέλλον θα το κάνω. Πείτε μου εσείς ποια βιβλία του BookTok θα θέλατε να σας πω περισσότερα. Αν θέλετε να κάνουμε και ένα part 3, γιατί αυτό είναι το part 2, πάρα πολύ ευχαρίστω. Εσείς και έχουν βγει πολλά καινούργια βιβλία τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε και ένα subscribe για να μπείτε στην παρέα μας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!